να διαδώσει την υπηρώτικη μουσική κυριολεκτικά σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και τον κόσμο στοχεύει το υπηρώτικο ενσάμπλ της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων αλλά και το Έπειρους ενσάμπλ του Ελληνικού Ινστιτούτου Βοστόνης με 32 επίλεκτους μουσικούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Κύπρο και την Ελλάδα να συμπράττουν επί σκηνής με το θρύλο της παραδοσιακής μουσικής Πετρολούκα Χαλκιά και τον υποψήφιο για Γκράμι Διεθνή Λαουτίστα Βασίλη Κώστα στη συναυλία με τίτλο «Από το πογόνι στον κόσμο» που πραγματοποιείται στην Ιερά Μονή Βελάς την Κυριακή 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η συναυλία τελεί υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Βασίλη Κώστα. Ιδιαίτερος καλεσμένος είναι ο σπουδαίος υπηρώτης τραγουδιστής Κώστας Τζίμας και συμμετέχουν οι Θανάσης Βόλας στο Λαούτο και Νεκτάριος Παπαγεωργίου στο Κλαρίνο, που είναι επίσης καθηγητές του Ήπειρου Ανσάμπλ, και στα Κρουστά ο Πέτρος Παπαγεωργίου. Η προετοιμασία για το εγχείρημα έχει αρχίσει από το Σεπτέμβριο του 2022 με εβδομαδιαίες τάξεις για να καταλήξει σε ένα επταήμερο πρόγραμμα μαθημάτων, προβών και σεμιναρίων που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων να έχει αναλάβει τη φιλοξενία όλων των μουσικών. Για τη σπουδαιότητα της υπηρώτικης μουσικής μίλησε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος, καλώντας όλο τον κόσμο να απολαύσει τη μοναδική αυτή συναυλία, σημειώνοντας πως αυτή η μουσική αξίζει να πάει στον κόσμο. Τους καμαρώνουμε και ιδιαίτερα καμαρώνουμε τα νέα παιδιά που θα συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, που είναι το επίλεκτο υπηρωτικό ανσάμπλ της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, στο οποίο προείσταται ο Βασίλης Κώστας ως υπεύθυνος καθηγητής και οργανωτής αυτής της προσπάθειας, που είναι σπουδή, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, άλλες ευκαιρίες, σπουδή στην υπηρωτική και γενικότερα στην παραδοσιακή μουσική. Αλλά όπως και ο κύριος Νεκτάριος Παγεωργίου, όπως και ο Θανάσης Βόλας, που είναι και αυτός καθηγητής σε αυτή την προσπάθεια, οι οποίοι τι έκαναν, μάζεψαν μετά από πολύμινη προσπάθεια και εξετάσεις, δυνατές εξετάσεις, μάζεψαν 18 νέα παιδιά, τα οποία πλέον για 3 χρόνια κάνουν σπουδή, όπως είπαμε, στην παραδοσιακή μουσική. Υψηλών απαιτήσεων σπουδή. Δεν είναι μόνοι τους όμως αυτή τη φορά. Ο Βασίλης, ο Κώστας, κάνει την ίδια προσπάθεια και στην Αμερική, όπου ήταν χρόνια και έχει εκεί τους δεσμούς του. Εκεί έχει κάνει μια ανάλογη ομάδα από παιδιά δικά μας, που όμως ζουν στην Αμερική και τα οποία είχαν αυτή την όρεξη, αυτή τη διάθεση, αυτό το μεράκι να εντρυφήσουν στην παραδοσιακή μουσική. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Κάποια από αυτά τα παιδιά, λοιπόν, πήραν το αεροπλάνο και ήρθαν από την Αμερική στην Ελλάδα. Κάνουν τώρα μια εβδομάδα ολόκληρη πρόβες εδώ μαζί με τα δικά μας τα παιδιά. Όλους τους φιλοξενεί η Μητρόπολη Ιωαννίνων και αφού δέσει αυτό το σχήμα θα μας παρουσιάσουν μια πανδεσία παραδοσιακών χρωμάτων με αρχηγό, όπως είπαμε, τον Πετρολούκα Χαλκιά. Μόνο να χαιρόμαστε μπορούμε για αυτή την εξέλιξη και μόνο ευγνώμονες μπορούμε να είμαστε και προς το Θεό που τα επιτρέπει και μας δίνει αυτά τα δώρα, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους και τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, να ξαναπροσκαλέσω όλο τον κόσμο να έρθουν στην εκδήλωση και να πω, όχι μόνο ως Μητροπολίτης αλλά και ως μουσικός, ότι η υπηρωτική μουσική έχει μια τεράστια αξία. Και από τεχνικής πλευράς, αλλά και από θέμα δομής αυτής της μουσικής και εκφραστικών μέσων, είναι μια γλώσσα με τεράστια αξία.
την οποία θέλουμε και να την σπουδάσουν και να την μάθουν οι νέοι μας, αλλά θέλουμε να την πάμε και στον κόσμο. Διότι αξίζει να πάει στον κόσμο. Με αυτή την έννοια και βοηθούμε τα παιδιά μας, τα νέα, με αυτά τα προγράμματα και αυτές τις εκδηλώσεις, να μπουν βιωματικά σε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά επίσης τους δίνουμε και την ευκαιρία να το προχωρήσουν, γιατί η παράδοση δεν είναι και δεν πρέπει ποτέ να είναι ένα στατικό πράγμα. Αυτό λοιπόν έχει τεράστια παιδαγωγική αξία και τεράστια πολιτισμική αξία το πράγμα, και γι' αυτό θα το συνεχίσουμε, και πρέπει να πούμε ότι εκείνη την ημέρα θα δοθούν και οι βεβαιώσεις στους σπουδαστές αυτού του προγράμματος, αλλά επίσης θα δοθούν και δύο υποτροφίες. Είχαμε πει για μία όταν άρχισε το πρόγραμμα, όμως έχουμε και μια δεύτερη υποτροφία. Δύο από αυτά τα παιδιά θα πάνε να κάνουν ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Berkeley, έτσι ώστε να δουν σε αυτό το υπέροχο, το καλύτερο, το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Μουσικής που υπάρχει στον κόσμο, να δουν ακριβώς και πώς εργάζονται επιστημονικά πάνω στα μουσικά δεδομένα οι άνθρωποι σήμερα στον κόσμο, αλλά επίσης και για να μεταφέρουν αυτή τη γλώσσα που λέγαμε και αυτόν τον πλούτο και εκεί. Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ήδη σε συνεργασία και με άλλη Μητρόπολη ετοιμάζουμε τα παιδιά μας να τα πάμε στο Ηρώδειο, να κάνουν εκεί μια συναυλία. Το έχουμε συζητήσει ήδη με τον Βασίλη τον Κώστα το θέμα. Αλλά επίσης θα φροντίσουμε όλη αυτή η προσπάθεια να προβληθεί καταλλήλως, αρχίζοντας από αυτές τις ημέρες και πανελλαδικά. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, για αυτή την εισαγωγή. Νομίζω καλύψατε τις πληροφορίες αυτής της πραγματικά ιδιαίτερης στιγμής, θα έλεγα. Για πολλούς λόγους ιδιαίτερη στιγμή. Όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, τρεις μεγάλοι θεσμοί της πολιτείας εδώ, περιφέρεια, Δήμος Υπογονείου και Μητρόπολη, έρχονται μαζί για να στηρίξουν την μουσική κουλτούρα του τόπου, η οποία παρουσιάζεται όχι μόνο από τα δικά μας παιδιά εδώ στην Ελλάδα, αλλά και από νεαρούς ταλαντούχους μουσικούς που έχουν φτάσει στα Γιάννα από το Ντιτρόιτ, το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη, από διάφορα μέρη της Μασαχουσέτης και τη Βοστόνη. Παιδιά τα οποία μελετάνε 2 με 3 χρόνια το συγκεκριμένο ρεπερτόριο που θα ακούσουμε την Κυριακή, και έτσι με την αίσθηση αυτή της τιμής και της περηφάνειας έρχονται πλέον στον τόπο μας για να παρουσιάσουν την ηπειρώτικη μουσική σε ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο μπροστά στο τοπικό κοινό που καταλαβαίνει φυσικά από καρδιάς αυτή τη μουσική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σεβασμιότατο για όλη τη στήριξη. Όλα τα παιδιά, οι 35 μουσικοί, μένουν σε δομές της Μητρόπολης. Το Δήμο Υπογονείου και τον κύριο Καψάλη για όλη τη στήριξη αυτού του εγχειρήματος που το καθιστά δυνατό, αλλά και την αμέριστη υποστήριξη της περιφέρειας που πάντα στηρίζει τον πολιτισμό. Αισθάνομαι ότι την Κυριακή, πέρα από μια τελική παρουσίαση, αυτό θα είναι μια νέα αρχή και για τη μουσική, τη δική μας, αλλά και για τον τόπο μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε αυτή τη συναυλία και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε και το κοινό, τους πογονίσιους, τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και το κοινό των Ιωαννίνων να κατακλείζει αυτό το χώρο. Αυτή η συνέργεια που είπατε, Σεβασμιότατε, φέρνει αυτά τα παιδιά και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα αντιμέτωπους με τη ζωντανή παράδοση. Δηλαδή αυτό που μελετάνε τα παιδιά στα μαθήματα τόσα χρόνια και με τον Βασίλη, αλλά και φέτος μέσα το επιλεκτο υπηρετικό ensemble, αποκτά άλλη βάση όταν βρίσκονται δίπλα στους φορείς αυτής της παράδοσης, όπως είναι ο Πετρολούκας και όπως είναι και ο Κώστας ο Τζίμας. Δηλαδή όλα αυτά που μελετάμε τώρα τα βιώνουν εντελώς διαφορετικά και πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση και για τα παιδιά και για μας να διαχειριστούμε όλο αυτό το υλικό σε ένα ρεπερτόριο απαιτητικό τόσο για τα παιδιά, για εμάς και όπως είπε και ο Βασίλης πιο πριν, ένα ρεπερτόριο το οποίο απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο το καταλαβαίνει και αποτελεί τη ζωντανή παράδοση αυτού του τόπου. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο για τη στήριξη στο ensemble, για τη φιλοξενία που παρέχει όλες αυτές τις μέρες στα παιδιά, το Βασίλη για όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί πρόκειται πραγματικά για ένα δύσκολο αγώνα που έχει να φέρει πέρα σε όλο αυτό το διάστημα, καθώς και την περιφέρεια αλλά και το Δήμο Υπογονείου.
Περιμένουμε όλους τους φίλους μας, τόσο από τα Γιάννα αλλά και τις γύρω περιοχές που το περιμένουν έτσι όλες αυτές τις μέρες, να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μουσική. Τη στήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πογονίου εξέφρασαν οι Αντιπεριφερειάρχοι Σταυρού Λατσιάρα και ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης, καλώντας όχι μόνο τους Πογονίσιους αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να βρεθούν στο μεγάλο αυτό γεγονός. Μάλιστα, ο κύριος Καψάλης στάθηκε και στην επιλογή του χώρου, την Ιερά Μονή Βελάς. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου μας, της Ηπείρου, είναι ακριβώς αυτό, ο συνδυασμός του λαϊκού μας πολιτισμού με τα στοιχεία τα νεότερα και με την εκπαιδευτική δυναμική που διακρίνει αυτόν τον τόπο και αυτή την περιοχή από πολύ παλιά. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπατριώτες μας, είτε κατάγονται και μένουν στις γύρω περιοχές που βρίθουν αυτή την περίοδο από επισκέπτες. Ξέρετε, η περίοδος του 15 Αυγούστου είναι εξίσου σημαντική με το Πάσχα και συγκεντρώνει πολύ κόσμο στα χωριά μας. Τους καλούμε λοιπόν όλους και τους ανθρώπους μας εδώ από την περιοχή των Ιωαννίνων σε αυτή τη μουσική εκδήλωση στη Βελά να τραγουδήσουν, να διασκεδάσουν και γιατί όχι να νοσταλγήσουν και τα παλαιότερα ακούσματα των πατεράδων, των μανάδων και των παππούδων μας. Εύχομαι να είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με συμμετοχή όλων των ανθρώπων μας εκεί της γύρω περιοχής, γιατί όχι και από άλλες περιοχές, και σε όλους μας καλά ακούσματα και καλή διασκέδαση. Ένα ιστορικό σημείο, πανέμορφο σημείο, και επιλέχθηκε να γίνει πέρα από την εορτή της Παναγίας μας, όπως ανέφερε και ο Σεβασμιότατος. Η επιλογή ήταν ότι να περάσουμε και το μήνυμα για αυτή την ιστορική μονή που διέγραψε όλη αυτή την περίοδο, τα 110 χρόνια ζωής της, διέγραψε ένα πνευματικό έργο, ένα εκπαιδευτικό έργο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η Βελά αντιστέκεται. Και με προτεργάτης μας το Σεβασμιότατο προσπαθούμε να αναθεωρήσει τις θέσεις της πολιτείας και να δώσει την έγκλη αυτή που αρμόζει σε μια τέτοια σχολή με το ιστορικό, με την ιστορία της, με την προσφορά της. Γι' αυτό θα παλεύουμε συνεχώς με προτεργάτη, όπως είπα, το Σεβασμιότατο και τον Περιφερειάρχη μας, αγωνιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι σίγουρος πως θα το πετύχουμε. Πέραν όμως από το μήνυμα, έχει και το διασκεδαστικό χαρακτήρα, όπου θα βρεθούμε εκεί με τους πογονήσους δεξιοτέχνες, τον Πέτρο Λούκα και τον Βασίλη τον Κώστα, όπου πλαισιώνεται και με τον εξαίρετο τραγουδιστή τον κύριο Τζίμα, θα περάσουμε μια όμορφη ροδιά.